Ακόμα πιο δραστικά μέτρα για την μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα αποφάσισαν να λάβουν οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο αυτών ζήτησαν να μπει ένα τέλος στην χρηματοδότηση έργων που σχετίζονται με την λεγόμενη βρώμικη ενέργεια. Το αίτημά τους απευθύνθηκε κυρίως στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ζητώντας περικοπές στις χρηματοδοτήσεις έργων από τις βιομηχανίες πετρελαίου, φυσικού αερίου και λιγνίτη. Το βράδυ της Πέμπτης ανακοινώθηκε ότι από το τέλος του 2021 θα σταματήσει κάθε δανεισμός για ορυκτά καύσιμα. Πλέον, το μεγάλο ζήτημα είναι πώς θα εφαρμοστεί αυτή η απόφαση χωρίς να δημιουργηθούν νέα προβλήματα. Υπάρχει μια πολύ σημαντική πτυχή σε αυτήν την μετάβαση. Το έχουμε δει σε όλες τις διαμαρτυρίες, όχι μόνο των νέων, αλλά και των κίτρινων γυλαίκων. Εάν δεν ασχοληθούμε με τα μέσα διαβίωσης των ανθρώπων, εάν οι θέσεις εργασίας κινδυνεύσουν επειδή εργάζονται στον άνθρακα ή σε μια ρηπογόνα βιομηχανία, εάν δεν το λάβουμε υπόψη και δεν τους προσφέρουμε μελλοντικές ευκαιρίες, τότε δεν θα απευθυνόμαστε σε όλους. Γι' αυτό πρέπει η μετάβαση να γίνει με έναν συνεκτικό τρόπο. Δεν πρέπει να αφήσουμε κανέναν πίσω. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΟΕΣ, της Γαλλικής Εταιρείας Κοινής Ωφέλειας, που δραστηριοποιείται σε μεγάλο βαθμό στους τομείς επεξεργασίας υδάτων και διαχείρισης αποβλήτων, δήλωσε στο Euronews ότι για τις επιχειρήσεις πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στις υποχρεώσεις που θα τους επιβληθούν και τα κίνητρα που πρέπει να τους δοθούν. Από τη μια πλευρά, ο κανονισμός καθορίζει τι πρέπει να γίνει και ποια είναι τα κίνητρα που μπορούμε να θεσπίσουμε. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές πτυχές και μία από αυτές είναι η προώθηση της καινοτομίας. Για παράδειγμα, σε σχέση με την ενέργεια, βλέπετε ότι προέρχεται από ορυκτά καύσιμα. Τώρα μιλάμε για ανανεώσιμη ενέργεια, υδρογόνο, διάφορες πηγές. Και είμαι πεπισμένος ότι στην περιβαλλοντική μας επιχείρηση δεν θα αλλάξει κάτι όσο υπάρχει όραμα, σταθερότητα όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο και σωστά κίνητρα. Το 93% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η κλιματική αλλαγή συνιστά σοβαρό πρόβλημα. Είναι το δεύτερο σημαντικότερο μετά την φτώχεια, την πείνα και την έλλειψη πόσιμου νερού, ξεπερνώντας αυτό της διεθνούς τρομοκρατίας.